χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα στην Κατερίνη και στον Ολό Πιερίας. Εξ αρχής είχα τη δυνατότητα να μιλήσω με τους, με τους εκτερικούς βουλευτές της Πιερίας, οι οποίοι με υποδέχτηκαν και το αμέσως επόμενο ραντεβού ήταν στον Δήμαρχο της περιοχής. Είχα την χαρά και την τύχη επίσης να τυχαίνει να έρχεται και ο Υπουργός σε αυτή την περιοδία και να είχα την δυνατότητα να συζητήσουμε δύο-τρία πράγματα και να μιλήσουμε με θεσμικούς φορείς. Δυστυχώς δεν έχω τη χαρά να είναι ο πατέρας μου σήμερα εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να βρισκόταν εκείνος εδώ και να έβλεπε εκείνος αυτούς που είδα εγώ και αυτά που συζητήσαμε, να έβλεπε τον τρόπο και το κύμα της υποστήριξης, το οποίο είναι συγκινητικό και πραγματικά νομίζω ότι με κάποιον τρόπο το εκλαμβάνει και του δίνει κουράγιο και δύναμη να συνεχίσει αυτό που ξεκινήσαμε ένα χρόνο πριν, συμμετέχοντας σε δημοκρατικές εκλογές, να κερδίσουμε ως Έλληνες ένα μειονοτικό δήμο στην Αλβανία απέναντι στο καθεστώς Ράμα. Ο πατέρας μου δεν έχει την ελευθερία του να μιλήσει, δεν έχει τη δυνατότητα να έρθει εδώ να σας μιλήσει. Είμαι σίγουρος ότι θα έρθει σύντομα κοντά σας. Κρατείτε φυλακισμένος και δεν το έχει επιτραπεί ούτε καν να ορκιστεί. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας έκανε την τιμή να τον εντάξει στο εργοστοσφαιρίο της Νέας Δημοκρατίας. Για εμάς είναι ένα μήνυμα, είναι ένα συμβολικό μήνυμα καταρχήν, αλλά και οξυγόνο, γιατί μέσα από αυτή την κίνηση περνάει ότι κανένας δίκαιος αγώνας δεν πάει χαμένος. Περνάει ότι ο αγώνας συνεχίζεται και μας δίνει δυνατότητα εμείς και ειδικά εκείνοι που μένουν λίγο έξω από τα σύνορα της Ελλάδος να συνεχίσουν να περπατάνε με το κεφάλι ψηλά και να υπερασπίζονται τα αυτονόητα δικαιώματά τους. Δεν είναι τίποτα παραπάνω το περιουσιακό, το δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στις τρεις βαθμίδες στην ελληνική γλώσσα και να συμμετέχουν ισότιμα στις εκλογές στο δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή παραβιάζεται βάναυσα το κράτος δικαίου στην Αλβανία, παραβιάζονται βάναυσα οι δημοκρατικές αρχές, το δικαίωμα του εκλέγει και το εκλέγεστε, το δικαίωμα στο τεκμήριο της αυτοτότητας, αλλά και οι σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτά είναι τα αντικείμενα που, αν καταφέρουμε και εκλεγεί ο πατέρας μου, πρώτα απ' όλα θα σταλεί ένα μήνυμα ελληνικής υπερηφάνειας, ένα μήνυμα ελευθερίας για τον ίδιο, αλλά και ένα μήνυμα για αυτά τα πράγματα που τόσο βάλλονται σήμερα στα Δυτικά Βαλκάνια και συγκεκριμένα στη σημερινή Αλβανία. Να είστε καλά.